Καλησπέρα. Χαίρετε. Έχουμε πολύ ενδιαφέρον θέμα απόψε. Ο σύντροφος μου ή ο φίλος μου ή η φίλη μου είναι αυτοκαταστροφικός, είναι αυτοκαταστροφική. Αφορμή για αυτό το vlog είναι ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο «Αυτοκαταστροφικότητα γιατί σαμποτάρουμε τον εαυτό μας». Είναι ένα από τα παλιά βίντεο, αυτά που κάναμε με τον Ανδρέα τον Δημητρόπουλο στην εκπομπή του. Γράφει μια φίλη. Συγχαρητήρια για το έργο σας και για την αγάπη που επενδύεται σε αυτό. Τι συμβαίνει όμως με το συνοδοιπόρο, ιδίως ερωτικό σύντροφο, ενός αυτοκαταστροφικού ατόμου? Όταν αγαπάς τον άλλον πολύ για να το χωρίσεις και τον λυπάσαι ταυτόχρονα, αλλά πληγώνεσαι διαρκώς. Ή μήπως σαμποτάρω κι εγώ τον εαυτό μου σε μια τόσο περίπλοκη, φιλική και ερωτική ταυτόχρονα σχέση? Σκέφτεστε κάποιο βίντεο για αυτήν την τόσο σύνθετη περίπτωση? Ναι, το σκέφτηκα βλέποντας το σχόλιο σου και το κάνω τώρα. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, αυτοκαταστροφικότητα. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη συμπεριφορά, την αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, που λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να σαμποτάρουν τον ίδιο τους τον εαυτό. Θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο το link για το βίντεο αυτό, που στάθηκε αφορμή για να γίνει αυτό το βίντεο, για να το δείτε. Γιατί σε αυτό το βίντεο δεν θα αναπτύξουμε ξανά το ίδιο θέμα, τι είναι αυτοκαταστροφικότητα, αλλά πώς μπορεί να διαχειριστεί ο σύντροφος ενός αυτοκαταστροφικού ανθρώπου τη συνθήκη. Καταρχάς, η αυτοκαταστροφικότητα μας κάνει ακατάλληλους, τόσο για ερωτικούς συντρόφους, όσο και για φίλους. Όταν ένας άνθρωπος χαρακτηρίζεται από αυτοκαταστροφικότητα, σημαίνει ότι θα κάνει τα πάντα προκειμένου να σαμποτάρει τον εαυτό του και να μην βιώνει την ευτυχία. Αυτός που βρίσκεται πιο κοντά στον ίδιο, ο σύντροφος του ή ο φίλος του, θα έχει την ίδια μοίρα ακριβώς που έχει και ο εαυτός του. Δηλαδή, αν εγώ για παράδειγμα περνώ μια φάση αυτοκαταστροφικότητας, που έχω περάσει φάση αυτοκαταστροφικότητας και νομίζω ότι όλοι μας ίσως σε κάποια φάση της ζωής μας, είτε λόγω συνθήκων, είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω τραυματικών εμπειριών, μπορεί να έχουμε περιπέσει στην αυτοκαταστροφικότητα. Σημαίνει ότι έχω συνεχώς αρνητική διάθεση, τα βλέπω όλα μαύρα γύρω μου, μπορεί να μην έχω ακριβώς κατάθλιψη, μπορεί να έχω και κατάθλιψη και αυτοκαταστροφικότητα είναι ένα από τα συμπτώματα της κατάθλιψης, δεν έχει σημασία η διάγνωση. Σημασία έχει ότι οτιδήποτε καλό συμβαίνει στη ζωή μου, εγώ το σαμποτάρω. Βρίσκω τρόπους υποσυνείδητα, χωρίς να το συνειδητοποιώ, να καταστρέφω ό,τι όμορφο υπάρχει γύρω μου. Για παράδειγμα, περνάμε μια όμορφη στιγμή με τον σύντροφο μου, με τη σύντροφο μου, θα βρω εκ του μηδενός αφορμή για να δημιουργήσω έναν καυγά, για να προκαλέσω δυσάρεστη συναισθηματική συνθήκη και για να μην χαρώ την ευτυχία. Το πρωινό βίντεο σήμερα στην Αριστοτρίτη έχει να κάνει με τη χειροφοβία, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αυτοκαταστροφικότητα. Να κοιτάξω λίγο τον τίτλο του σημερινού βίντεο, είναι «Ενοχές για την ευτυχία». Οι αυτοκαταστροφικοί άνθρωποι νιώθουν ενοχές να είναι ευτυχισμένοι, οπότε όταν φτάσουν έστω και λίγο κοντά στην ευτυχία, κάνουν τα πάντα για να φύγουν μακριά από εκεί και συμπαρασύρουν μαζί τους και τον περίγυρό τους. Η πιο δυσάρεστη συνθήκη είναι να έχεις αυτοκαταστροφικό γονέα και να είσαι ανήλικο παιδί που να εξαρτάσει από αυτόν τον αυτοκαταστροφικό άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος να κάνει συνεχώς επιλογές στη ζωή του, οι οποίες να τον φέρνουν σε αδιέξοδα και αναπόφευκτα να συμπαρασύρεσαι κι εσύ όν ανήλικο παιδί και έχοντας, μη έχοντας την ανεξαρτησία, να αποκοπείς από τον αυτοκαταστροφικό γονέα και να ζεις μια τραυματική, κακοποιητική παιδική ηλικία. Λυπάμαι πολύ τα παιδιά αυτοκαταστροφικών γονέων και στέλνω την αγάπη μου. Και σας εύχομαι σύντομα να μεγαλώσετε για να μπορέσετε να απεμπλακείτε από αυτή τη δύσμηρη και πολύ δύσκολη συναισθηματική συνθήκη και ψυχολογική συνθήκη. Τι γίνεται όταν ο σύντροφος μου, είναι κοπέλα που έγραψε το σχόλιο, άρα αναφέρεται στο δικό της το σύντροφο, τι γίνεται όταν ο σύντροφος μου ή η σύντροφός μου έχει αυτοκαταστροφικότητα, προκαλεί συνεχώς αρνητικά συναισθήματα στο περιβάλλον του, στο περιβάλλον της και με παίρνει και εμένα μπάλα. Τι μπορώ να κάνω? Όχι για να τον βοηθήσω ή να την βοηθήσω, αλλά για να περισσώσω τον εαυτό. Σας το λέω και από επαγγελματική και από προσωπική πείρα,
ότι δεν πά να είσαι ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, ψυχίατρος και να είσαι ο σύντροφος ενός αυτοκαταστροφικού ανθρώπου, δεν μπορείς να το βοηθήσεις. Κανείς δεν μπορεί να βοηθήσει έναν αυτοκαταστροφικό άνθρωπο να βγει από το φαύλο κύκλο της μιζέριας στην οποία βρίσκεται, εξών και αν αποκτήσει προσωπικό κίνητρο ο ίδιος αυτός ο άνθρωπος για να βοηθήσει τον εαυτό του, να ζητήσει επαγγελματική βοήθεια, όχι από το τέρι του, από κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας, από ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή, ψυχίατρο, για να θεραπευτεί από την αυτοκαταστροφικότητα. Εμείς δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε τον σύντροφό μας και ούτε είναι καλή ιδέα να τον λυπόμαστε ή να την λυπόμαστε, επειδή στο τέλος της ημέρας οι δικές τους επιλογές καταστρέφουν και τη δική μας ζωή χωρίς να φταίμε σε τίποτα. Είναι όπως την ιστορία με κάποιον ο οποίος είναι people pleaser και θέλει να ευχαριστεί συνέχεια τους άλλους και βάζει τον εαυτό του κάτω από όλους τους άλλους και σαν αποτέλεσμα βάζει και τη γυναίκα του και τα παιδιά του και τον άντρα της και τα παιδιά της και τους κοντινούς της ανθρώπους και τους κοντινούς του ανθρώπους σε δεύτερη μοίρα και μπαίνουν πάντα σε πρώτη μοίρα οι άλλοι. Άρα δεν υπάρχει λόγος να λυπόμαστε έναν αυτοκαταστροφικό άνθρωπο που μας συμπαρασύρει στην αυτοκαταστροφή του. Αντιθέτως, πρέπει να λυπηθούμε τον εαυτό μας. Στην Κύπρο υπάρχει μια παροιμία χωριάτικη που λέει: το κρίμα είναι πάνω στο κλίμα. Το κρίμα είναι πάνω στο κλίμα. Το κλίμα είναι κλιματαριά, που σημαίνει ότι δεν έχει νόημα να λυπάσει τον άλλο. Δεν έχει νόημα να λυπάσει τον άλλο. Αυτό που έχει νόημα είναι να αντιληφθείς μια κατάσταση, να συνειδητοποιήσεις δηλαδή ότι ο σύντροφος του σύντροφου σου δεν λειτουργεί με ένα υγιή δημιουργικό τρόπο, λειτουργεί με ένα αυτοκαταστροφικό τρόπο. Δεν αντιλαμβάνεται τον πόνο και τη στενοχώρια και την αρνητικότητα που προκαλεί γύρω της γύρω του. Εσύ το αντιλαμβάνεσαι, άρα οφείλεις να δράσεις για να προστατευτείς. Πρώτα απ' όλα πρέπει να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Ο καθένας από εμάς είναι υπεύθυνος πρώτα απ' όλα για τον εαυτό σου. Ακόμη και ο Χριστός το έλεγε, αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν. Να αγαπάς τον εαυτό σου, αγαπάς τον διπλανό σου όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Αν δεν αγαπάς τον εαυτό σου, δεν μπορείς να αγαπήσεις τον διπλανό σου. Άρα πρώτα προστατεύουμε τον εαυτό μας και αναπτύσσουμε την αυτοαγάπη. Και στις περισσότερες περιπτώσεις, ο τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι να διακόψουμε τη σχέση ή τη φιλία με έναν αυτοκαταστροφικό άνθρωπο και να δηλώσουμε ξεκάθαρα και γιατί το κάνουμε. Να έχουμε το θάρρος και την παρησία να πούμε ότι επειδή λειτουργείς με αυτό και αυτό τον τρόπο, επειδή έχεις βγει αυτό το περιστατικό, εκείνο το περιστατικό, το άλλο το περιστατικό και είμαι πεπισμένη, είμαι πεπισμένος ότι είσαι σε ένα δρόμο αυτοκαταστροφής, σου κρούω τον κόδωνα του κινδύνου για σένα, αλλά για μένα κάνω πράξη την αυτοπροστασία μου με το να διακόψω τη σχέση μας. Διακόπτω τη σχέση μας επειδή λειτουργείς αυτοκαταστροφικά. Για να έχουν δύο άνθρωποι σχέση μαζί, πρέπει να θέλουν και οι δύο. Για να διαλυθεί μια σχέση, χρειάζεται η απόφαση μόνο από τον ένα. Άρα, προστατευόμαστε, αυτοπροστατευόμαστε, διακόπτουμε τη σχέση για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και ενημερώνουμε από αγάπη τον άνθρωπο με τον οποίο έχουμε σταματήσει αυτή τη σχέση ότι ο λόγος που σταματάω τη σχέση μαζί σου είναι επειδή λειτουργείς με αυτοκαταστροφικότητα. Στο έχω πει μια, στο έχω πει δυο, στο έχω πει τρεις, σου έχω πει να πας σε ψυχολόγο, σου έχω πει να πας σε ψυχίατρο, δεν κάνεις τίποτα. Οπότε εγώ φεύγω και δες τι θα κάνεις με τον εαυτό σου. Δεν μπορώ να σου επιτρέψω άλλο να με κακοποιείς και εμένα και ακόμη χειρότερα στην περίπτωση που είναι παντρεμένο ζευγάρι ή ζευγάρι που συγκατοικούν και έχουν και παιδιά, και ακόμη χειρότερα να καταστρέφεις και τη ζωή των παιδιών μας. Προσέξτε πάρα πολύ καλά. Εάν σας τουμπάρει ο αυτοκαταστροφικός άνθρωπος και σας πει «Αγάπη μου, μη φύγεις, να, θα πάω στο ψυχολόγο» και κλείσει και ραντεβού και στο ψυχολόγο και πάει και στο ψυχολόγο, μην τον αφήσετε, μην την αφήσετε να σας τουμπάρει. Διακόψτε τη σχέση, αφήστε ένα ικανό χρονικό διάστημα να περάσει, τουλάχιστον 3 με 6 μήνες. Μέσα σε εκείνο το χρονικό διάστημα καθίστε κάτω και σκεφτείτε πολύ καλά αν όντως εσείς θέλετε αυτή τη σχέση και αν μέσα σε αυτή τη σχέση με τον αυτοκαταστροφικό άνθρωπο λειτουργήσατε συνεξαρτώμενα, χρειάζεστε και εσείς ψυχοθεραπεία για να επιληφθείτε του θέματος της συνεξάρτησης. Έχουμε ολόκληρο playlist στο κανάλι για τη συνεξάρτηση, θα βάλω και αυτό το βίντεο στο playlist για τη συνεξάρτηση. Συνεξάρτηση είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία ένας άνθρωπος με χαμηλή αυτοεκτίμηση μπαίνει σε μια κακοποιητική ερωτική σχέση πιστεύοντας ότι θα σώσει τον άλλο.
Άρα η σχέση με έναν αυτοκαταστροφικό άνθρωπο είναι εμπίπτει στον ορισμό της συνεξάρτησης. Είναι συνεξαρτημένος εκείνος ο οποίος επιμένει να ζει, να έχει σχέση, να έχει φιλική σχέση, να έχει γάμο, να έχει συγκατοίκηση, να έχει δεν ξέρω εγώ τι με έναν άνθρωπο αυτοκαταστροφικό, ο οποίος οδεύει προς την αυτοκαταστροφή του και συμπαρασύρει και τον συνεξαρτημένο, ο οποίος έχει τη ψευδέστηση και τις φρούδες ελπίδες ότι θα σώσει τον σύντροφο του, την σύντροφο του. Δεν μπορούμε να σώσουμε κανέναν παρά μόνο τον εαυτό μας. Επιμένω στο χωρισμό. Επιμένω γιατί ως ψυχολόγος έχω δει περιστατικά. Έχω δει αρκετά περιστατικά. Η πρώτη κατηγορία περιστατικών που έχω δει είναι ανθρώπους οι οποίοι όταν η σύζυγος τους ή ο σύζυγος τους, η σύντροφος τους ή ο σύντροφος τους τους είπε ή πας στο ψυχολόγο ή φεύγω, πήγαν στο ψυχολόγο, ήρθαν στο ψυχολόγο, ήρθαν για να κάνουν τον άλλο να ηρεμήσει και δεν είχαν καμία δουλειά για να δουλέψουν με τον εαυτό τους, καμία όρεξη για να δουλέψουν με τον εαυτό τους. Αντιθέτως, σαμπόταραν και την ψυχοθεραπεία όπως σαμπόταραν την ίδια τους τη ζωή. Έχω δει αρκετά τέτοια περιστατικά. Έχω δει όμως και άλλα περιστατικά, στο οποίο ο απειβδισμένος συνεξαρτώμενος σύντροφος τερμάτισε το γάμο ή τη σχέση, έφαγε τα μούτρα του αυτοκαταστροφικός καλά-καλά, συνειδητοποίησε ότι έχασε πλέον τον άνθρωπό του και τότε πήγε στον ψυχολόγο. Πήγε στον ψυχολόγο και εκεί υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η μία περίπτωση είναι να προσπαθεί να κερδίσει πίσω τον σύντροφο, να τον φέρει πίσω και να μην συνεργάζεται με τον ψυχολόγο ώστε να κάνει ουσιαστική αλλαγή πάνω στον εαυτό του. Και άλλη περίπτωση είναι να φάει μια φλασιά, τεράστια φλασιά, αλλά πρέπει να περάσει καιρός. Πρέπει να περάσουν 40 μέρες περίπου από το χωρισμό. Θέλει χρόνο το πένθος για να δράσει. Να φάει μια τεράστια φλασιά και να έρθει και να πει φτιάξε με, βοήθησέ με να λειτουργήσω φυσιολογικά, γιατί λειτουργώ αυτοκαταστροφικά εδώ και πολύ καιρό και έχω καταστρέψει και το γάμο μου και έχω καταστρέψει και τη σχέση μου και έχω καταστρέψει και τη φιλία μου. Δεν αλλάζουν οι άνθρωποι με τις φοβέρες. Δεν αλλάζουν οι άνθρωποι με τα deadlines, με το να του βάζεις προθεσμία, δεν πας στο ψυχολόγο μέχρι εκείνη τη μέρα, εγώ θα φύγω από το σπίτι. Οι άνθρωποι, υπάρχει μια περίπτωση να αλλάξουν εάν σοκαριστούν από την αποχώρησή σας. Αν σοκαριστούν από μια αποχώρηση η οποία έρχεται και με εξήγηση, η εξήγηση είναι καλό να δίνεται γραπτός, καταγράφεται κάτω σε ένα email ή σε ένα γράμμα, γιατί σε κάποιους αρέσει ακόμη να γράφουν χειρόγραφα, καταγράφεται κάτω λεπτομερώς τους λόγους για τους οποίους διακόπτεται τη σχέση, καταγράφεται κάτω λεπτομερώς τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε ότι ο πρώην σύντροφος σας ή η πρώην σύντροφος σας έχει αυτοκαταστροφικές τάσεις και τους λέτε εγώ δεν μπορώ άλλο να καταστρέφομαι μαζί σου, επιλέγεις εσύ να αυτοκαταστρέφεσαι, δικαίωμά σου, εγώ φεύγω για να σώσω τον εαυτό μου και τα παιδιά μας, εάν τυχόν υπάρχουν. Δεν σώζει κανένας κανέναν μέσα σε μια σχέση. Κανένας όμως. Και ψυχολόγος να είσαι, δεν μπορείς να το σώσεις. Και ξαναλέω, μιλάω όχι μόνο από επαγγελματική, αλλά και από προσωπική πείρα. Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει να μπαίνεις στη διαδικασία, να πιστέψεις ότι με την αγάπη σου θα σώσεις το τέρι σου. Με την αγάπη σου θα ανοίξεις τα μάτια στο τέρι σου και θα την κάνεις να καταλάβει ότι αξίζει η ζωή και ότι αξίζει να είναι χαρούμενη και να είναι χαρούμενος και να βιώνει τη ζωή μαζί σου. Με τίποτα. Με τίποτα. Η αγάπη δεν είναι ψυχοθεραπεία. Η ερωτική αγάπη δεν είναι θεραπευτική. Η ερωτική αγάπη έρχεται ως συμπλήρωμα δύο ανθρώπων που είναι πλήρεις προσωπικότητες, οι οποίοι έχουν επιλύσει τα ψυχολογικά τους θέματα ή βρίσκονται σε διαδικασία επίλυσης των ψυχικών τους θεμάτων και μπορούν να απολαύσουν την ερωτική αγάπη ο ένας του άλλου. Ένας αυτοκαταστροφικός άνθρωπος δεν μπορεί να απολαύσει την ερωτική αγάπη, νιώθει ενοχές να απολαύσει την ερωτική αγάπη και δεν αφήνει ούτε και τον σύντροφο του ή τη σύντροφο του να απολαύσει την ερωτική αγάπη. Και όπως πολύ ορθά διερωτάται φίλοι, λέει ή μήπως σαμποτάρω και εγώ τον εαυτό μου. Ναι, σαμποτάρεις και εσύ τον εαυτό σου γιατί κάτι στο οποίο δεν έχω αναφερθεί και θα αναφερθώ τώρα κλείνοντας, είναι ότι με όποιο δάσκαλο καθίσεις τέτοια γράμματα να μάθεις. Οι συνεξαρτώμενοι σύντροφοι αυτοκαταστροφικών ανθρώπων, ενώ προσπαθούν να πείσουν τους αυτοκαταστροφικούς ανθρώπους να αρχίσουν να αγαπάνε τον εαυτό τους, καταλήγουν, το ξαναλέω, καταλήγουν
να γίνονται και οι ίδιοι αυτοκαταστροφικοί και να μένουν σε μία σχέση η οποία τους κάνει ζημιά και να μην συνειδητοποιούν και να μην αντιλαμβάνονται ότι η παραμονή τους σε εκείνη τη σχέση συνιστά αυτή καθ' αυτή αυτοκαταστροφικότητα. Το έχω πει πολλές φορές για το χωρισμό. Το χωρισμό σε ένα ισχυρό σοκ που μπορεί να ξυπνήσει κάποιον. Μπορεί να τον ξυπνήσει, μπορεί και να μην τον ξυπνήσει. Εάν θέλετε να δοκιμάσετε αν όντως η σχέση σας έχει γερές βάσεις, κάντε αυτό που σας λέω. Ξεκαθαρίστε στο σύντροφο σας, στη σύντροφό σας, τους λόγους για τους οποίους χωρίζετε, φύγετε από εκείνη τη σχέση, κρατήστε την απόστασή σας, εάν σας ενδιαφέρει εκείνη η σχέση ακόμη, μείνετε μόνοι σας, μείνετε μόνοι σας για ένα ξέρω, χρονικό διάστημα, 3 μήνες, 6 μήνες, μέχρι να δούμε αν θα σοκαριστεί ο άλλος και θα συνέλθει. Και μετά που θα αρχίσει η ψυχοθεραπεία και μετά που θα αρχίσει να έχει αποτελέσματα η ψυχοθεραπεία, αν είναι να πάρετε πίσω τον άλλο, θα τον πάρετε πίσω. Στην περίπτωση όμως που κάνετε τη δοκιμασία του χωρισμού και συνειδητοποιήσετε ότι η ζωή σας είναι πολύ καλύτερη χωρίς τον αυτοκαταστροφικό άνθρωπο και συνειδητοποιήσετε ότι αυτό που θεωρούσατε αγάπη ήταν στην ουσία ένα άρρωστο κόλλημα, ήταν στην ουσία ένας εθισμός, τότε μπορείτε να πάτε κι εσείς ήδη να κάνετε ψυχοθεραπεία για να μπορέσετε να αγαπήσετε τον εαυτό σας ξανά ή για πρώτη φορά δεν τον είχατε αγαπήσει προηγουμένως και να μπορείτε να χαρείτε ουσιαστικά στη ζωή. Είναι ίδιον των αυτοκαταστροφικών ανθρώπων να επιλέγουν σχέσεις με ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να τους δώσουν ευτυχία παρά μόνο συνεχή απογοήτευση, πίκρα και δυστυχία. Η γνώμη μου είναι ότι τις ερωτικές μας σχέσεις όπως και τις φιλικές μας σχέσεις τις κάνουμε για να εμπλουτίσουμε τη ζωή μας, να την κάνουμε καλύτερη, να την κάνουμε πιο χαρούμενη και πιο ευτυχισμένη. Δεν τις κάνουμε για να περνάμε τον παθό μας τον τάραχο. Καλύτερα να είμαστε μόνοι μας χωρίς ερωτική σχέση παρά να είμαστε σε ερωτική σχέση με έναν αυτοκαταστροφικό άνθρωπο. Αυτές είναι οι σκέψεις μου. Θα χαρώ να διαβάσω και τις δικές σας σκέψεις στα σχόλια. Καλό βράδυ. Φιλιά.